Καλημέρα φίλοι του καναλιού, καλησπέρα μάλλον, γιατί πέρασε 12 σήμερα από εδώ, από την οδό της Γαλλικής Δημοκρατίας και αυτό το αδιέξοδο εδώ πέρα, όχι αδιέξοδο, συγγνώμη, αυτή η πάροδος ενώνει Γαλλικής Δημοκρατίας με Ελληνικής από την άλλη, αυτή η πάροδος. Δεν την πήραμε, δεν έχει ονοματοδοσία, δεν πειράζει, ας την έχουμε δηλαδή, έτσι και μόνη της. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, συγγνώμη, Σάββατο 29 Απριλίου 2023. Παρασκευή 29 Απριλίου 2023. Κατεβαίνοντας στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας, εδώ πέρα κατεβαίνοντας, θα μπούμε λίγο δεξιά, Ευζώνων, από εκεί που πάει το μηχανάκι. Ευζώνων, ωραία. Ευζώνων, εκεί λέει Ευζώνων. Και αυτή είναι η Γαλλικής Δημοκρατίας που την αφήνουμε σήμερα. Έπιπλα Σταύρος Γεωργιάδης. Λοιπόν, πάμε εδώ. Γαλλικής Δημοκρατίας, εκείνο το κτίριο, το καμπυλωτό. Ωραία, το έχουμε. Λοιπόν, εδώ τα πολιτικά σκουπίδια, ρίξτε στις εκλογές 21 Μαΐου, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, και εδώ δεξιά, δεξιά που είναι δεξιά, το ΚΚΕ, ρίξτε τους κάδους, τα κόκκινα ψηφοδέλτια, τα στελέχη του ΚΚΕ, που δουλεύουν τον κόσμο ψηλό γαζί, για τα ελληνικά καταπιστεύματα και για τα 600 δις που δεν κάνουν υπερωτήσεις. Ναι, βάρα. Ωραία, λοιπόν, Ευζώνων εδώ πέρα, Ευζώνων, και κάθεται στην οδό Ευζώνων, που πάει από πάνω, και εδώ είναι οδός Ιπποκράτους, από εκεί, από εκεί είναι οδός Ιπποκράτους, και αυτή εδώ είναι η Κάδμου. Κάδμου εδώ, Ιπποκράτους από εκεί και Ευζώνων αυτή. Από την οδό Ευζώνων λοιπόν, κατεβαίνουν την οδό Αμίντα, εδώ που τερματίζει η οδός Αμίντα. Η οδός Αμίντα Ντα, του Αιθίωπα Μονάρχη. Ποιος ήταν ο οδός Αμίντα Ντα, λοιπόν, Αμίντα, 77. Λοιπόν, από εκεί που ανεβαίνει η κοπελιά, από την οδό Ευζώνων. Ωραία. Πολύ ωραία η οδός Ευζώνων που ανεβαίνει εκεί στο Κυπαρίσι, παιδιά. Τέλειο Κυπαρίσι, το Κυπαρίσι σηκώθηκε, παιδιά. Σηκώθηκε το Κυπαρίσι, Ευζώνων. Πάμε εδώ πέρα. Η οδός Ευζώνων που κατεβαίνει από Γαλλικής Δημοκρατίας. Μπαίνουμε μέσα στο στενάκι. Στραγίσαμε εδώ τα τζούρια. Λοιπόν, κατεβαίνουμε σήμερα όλη την Αμίντα και πάμε και εδώ Ιράνης. Άρα το σημερινό βίντεο έχει τίτλο Αμίντα και εδώ Ιράνης. Δύο οδούς και σήμερα. Λογαριασμοί πάλι εδώ πέρα. Πλήρωτη, παιδιά. Πλήρωτη. Ευζώνων είπαμε και κατεβαίνουμε την οδό Αμίντα. Α, κοιτάξτε εδώ πέρα τι έχει. Α, για τις γάτες. Μύριξτε φόλα, παιδιά. Κοιτάξτε. Εδώ πέρα και εδώ ένα ωραίο τριαντάφυλλο με ηλιοβασίλεμα. Η Ανατολή, τι είναι. Λοιπόν, απαγορεύεται, παιδιά, προστατέψτε τα ζώα της πόλης μας, όχι φόλες στις γάτες, τα κατοικίδια. Έχω δει πολλές γάτο. Δείτε τα βιντεάκια μου, παιδιά. Δεν υπάρχει σχεδόν βιντεάκι που να μην έχει έστω και μια γάτα. Να, μια γάτα τώρα εδώ πέρα. Δείτε όλες τις γάτες της Καβάλας που τις κατέγραψα. Μια ιστορική καταγραφή της πόλης μας παρακατευθήκη για τις επόμενες γενιές. Και μέσα και τα ζώα της Καβάλας. Και σκύλους και γάτες έχω καταγράψει. Και πουλιά. Δείτε μέσα, παιδιά. Τις γάτες της Καβάλας, πώς είναι αδέσποτες σε πολλά σημεία της πόλης, παιδιά, οι γάτες. Προστατέψτε τις γάτες, ταΐστε τις, όπως στο χθεσινό μας βιντεάκι στην οδό Παρμενίωνος, μια γάτα, μια κυρία που ταΐζει δύο γάτες. Λοιπόν, εδώ είναι η οδός Λυκούργου και βγαίνει στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας, η Αμίντα όπως είπαμε, και εδώ η οδός Λυκούργου που βγαίνει στην οδό Κάδμου. Δείτε το χθεσινό βιντεάκι να το δείτε. Ωραία, και συνεχίζουμε την οδό Αμίντα μέχρι το τέλος της, που είναι στην πλατεία μας βγάζει, και την οδό εδώ Ιράνης. Ωραία, και ένα αδιέξοδο εδώ πέρα. Αμίντα 65 βρισκόμαστε και συνεχίζουμε. Λοιπόν, οδός Αμίντα. Εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία λουλούδια έχει στο βάθος. Πανέμορφα λουλούδια στο βάθος, παιδιά. Κοιτάξτε. Τώρα, άμα ήμασταν κοντά, θα τα έπαιρνα από κοντά αυτά τα λουλούδια. Πολύ ωραία, πανέμορφα. Πάμε τα λουλούδια εδώ πέρα. Και κοιτάξτε μια γάτα τι νάζια κάνει. Νάζια. Έλα, σε διάκοψα. Λοιπόν, κάνε το ναζί σου, κάνε το ναζί σου. Έλα, σε αφήνω, συγγνώμη, σε διάκοψα. Λοιπόν, κατεβαίνοντας στην οδό Αμίντα και χαλαβαδιάζοντας αυτή τη γάτα εδώ πέρα που μας κοιτάει με αγωνία. Γεια σου, γατούλα. Ωραία. Συνεχίζουμε την οδό Αμίντα που διασταυρώνεται με την οδό Πτολεμαίου εδώ πέρα. Η οδός Πτολεμαίου και αυτό εδώ πέρα το βράχο. Κοιτάξτε. Λοιπόν, εδώ είναι η οδός Πτολεμαίου, η οδός Αμίντα που κατεβήκαμε και συνεχίζει η οδός Πτολεμαίου και βγαίνει σε εκείνα τα σκαλάκια. Από το χθεσινό βιντεάκι που πήγαμε λίγο από το Λεμαίο, τα σκαλάκια που ανεβήκαμε χθες, δείτε το. Το χθεσινό βιντεάκι Λυκούργου και Παρμενίωνος. Γαλλικής Δημοκρατίας κατεβαίνει. Σήμερα έχει και παζάρι, είπαμε. Σάββατο 29 Απριλίου 2023. Λοιπόν, εδώ σε το Λεμαίο εδώ πέρα. Και πάμε να σας δείξω μια παλιά φωτογραφία. Εδώ πέρα που είναι αυτό το δέντρο. Δείτε, παιδιά, σας βάζω δύο παλιές φωτογραφίες του 1953. Είναι μια γερμανο-αμερικανίδα φωτογράφος, η Έλεν Auerbach, η οποία φωτογράφησε αυτό εδώ το ίδιο το σημείο το 1953.
από το ίδιο σημείο την οδό Αμίντα, εδώ, που ανεβαίνουν μια κοπελιά και κάτι ηλικιωμένοι κύριοι. Κοιτάξτε, παιδιά, την οδό Αμίντα από το ίδιο σημείο φωτογράφησε το 1953. Εδώ, λοιπόν, η Γερμανο-Αμερικανή φωτογράφος το 1953, όπως είπαμε, Έλεν Άουερμπεργκ. Φωτογράφησε από αυτό το ίδιο σημείο, αυτό εδώ το δέντρο που βλέπετε. Το βλέπετε, σας βάζω λίγο τώρα τις δύο παλιές φωτογραφίες. Με τον κύριο και με τους δύο κυρίους και την κυρία. Κοιτάξτε το δέντρο, κοιτάξτε τι ομοιότητες έχει. Λοιπόν, κοιτάξτε αυτά εδώ τα δύο μπαλκόνια, που είναι ακόμα έτσι και στην παλιά φωτογραφία. Δείτε αυτά τα δύο μπαλκόνια. Και στο βάθος, το κτίριο στην οδό Αριστοτέλους, αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ το κτίριο, αυτό εδώ πέρα, στη γωνία δηλαδή το κτίριο, είναι ακόμα το ίδιο, δηλαδή αυτό το κτίριο, τα μπαλκόνια εδώ αριστερά και αυτό το δέντρο, η μανόλια, τι είναι αυτό το δέντρο, είναι ακόμα έτσι εν έτη 2023, παιδιά. Εντάξει, απολαύστε την εικόνα αυτήν, σας την ξαναβάλω λίγο τις δύο, να δείτε πώς ήταν παλιά αυτό το ίδιο σημείο ακριβώς από την οδό Αμίντα, εδώ στην Καβάλα. Και στο βάθος φαίνεται και λίγο λιμονευροχείονος, αλλά μετά χτίστηκαν οι πολυκατοικίες και τον έκρυψαν. Κοιτάξτε και το λιμονευροχείονα, κοιτάξτε στην παλιά φωτογραφία. Το βλέπετε, λιμονοβροχήρωνας. Τώρα δεν υπάρχει. Χτίστηκαν οι πολυκατοικίες και τον έκρυψαν. Λοιπόν, εδώ ανεβαίνει μια παρέα. Θα δούμε λίγο τα σωστά. Να τους. Ένας σκυλάκος εδώ ανεβαίνει την οδό Αμίντα. Να, όπως στην παλιά εποχή, παιδιά. Όπως ανέβαινε ο κόσμος στην οδό Αμίντα για να πάει στα σπίτια του. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Η οδός Αμίντα, όπως είπαμε, που τερματίζει στην οδό Ευζώνων. Και αυτή η οδός είναι οδός Πτολεμαίου. Ωραία. Να πούμε, εγγραφείτε στο κανάλι, subscribe στο κανάλι της Καβάλας, μια ιστορική καταγραφή της πόλης μας, παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Εγγραφείτε στο κανάλι. Ωραία. Πώς ήταν παλιά που ανέβαινε ο κόσμος, έτσι ακριβώς, αλλά τώρα είναι και τα αυτοκίνητα, βλέπετε. Έλα, ρε. Έλα. Δεν θέλει. Λοιπόν, έτσι και σήμερα ανεβαίνει ο κόσμος από την οδό Αμίντα, όπως τη φωτογραφία, όπως η κοπελιά εκείνη, είδατε, συμβαίνει και σήμερα. Εδώ. Θα σας αφήνω λίγο αυτό το μήνυμα με την οδό Αμίντα να εγκινήσει τα σωστά πράγματα που θα αρχίσουν να συμβαίνουν όταν οι λάθος άνθρωποι φύγουν από τη ζωή σου. Αυτό συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Ωραία, τα ταξί είναι άσπρα σήμερα από πορτοκαλί που ήταν, ακόμα ένα παλιό σπίτι και η γλάρη εδώ πέρα. Και κατεβαίνουμε την οδό Αμίντα αντίστροφα, παιδιά, για να την τερματίσουμε μέχρι την οδό Ιράνης. Λοιπόν, κοιτάξτε και αυτό εδώ πέρα το ωραίο, τι είναι, Studio Figaro. Όπως είναι και στην οδό, έχει κινήσει στην οδό Αμίντα, παιδιά. Οδό Αμίντα. Αυτά τα ωραία τα λουλούδια, παιδιά. Γράψτε κάτω στα σχόλια τι ακριβώς είναι αυτά. Δεν ξέρω να σας πω τι λουλούδια είναι αυτά. Τι λουλούδια είναι αυτά, ρε παιδιά. Πανέμορφα πάντως, πολύ ωραία. Περίεργα. Περίεργα λουλούδια. Και εκεί έχει. Λοιπόν, κατεβαίνουμε την οδό Αμίντα. Ελληνική σημεία, έβγε. Εποχή άνοιξε και κοιτάξτε, παιδιά, τι όμορφα λουλούδια, πω πανέμορφα. Βάλτε στους κήπους σας, παιδιά, τέτοια ωραία λουλούδια και αυτά εδώ τα μοβάκια. Τι ωραία. Πανέμορφα. Γυναίκες του καναλιού, σας τα αφιερώνω. Λοιπόν, κατεβαίνω την οδό Αμίντα, γιατί πόσες μπίβα είναι ακόμα αυτός εδώ, παιδιά, χρόνια έχει. Α, και αυτό το μπαλκόνι νομίζω φαίνεται από την παλιά, τις παλιές φωτογραφίες που σας έδειξα πριν. Οδός Αμίντα, εδώ χτίστηκε και καινούργια πολυκατοικία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ορόφους, 7. Είδατε, έτσι αυξήθηκε ο πληθυσμός της Καβάλας τη δεκαετία του 50 και του 60. Άρχισαν να χτίζουν και γκρεμίστηκαν πολλά παλιά σπίτια. Εδώ μια στρώμαυρη γάτα στην οδό Αμίντα μας παρατηρεί που κινηματογραφούμε την οδό Αμίντα. Παλιό σπίτι εδώ πέρα, παιδιά. Και τα στενάκια. Αυτό το στενάκι τώρα τι στενάκι είναι αυτό και δεν το έχουμε. Α, εδώ στο κράτος μάλλον, ναι. Στο κράτος, θα την γυρίσουμε. Ή όχι, αυτή είναι στο κράτος. Στο κράτος. Τέλος πάντων, και ένα διέξοδο εδώ πέρα σε μια άλλη πολυκατοικία με την πιλωτή. Ο Δοντιατρίο, Ανδρικόπουλος Νικόλαος. Διαφήμιση. Και τώρα οικοδομικά υλικά. Πάμε να ανεβούμε από εδώ για να πάρουμε βασικά το κτίριο αυτό, το παλιό. Γιατί αν πηγαίναμε από εκεί πέρα θα ήταν πιο κοντά. Λοιπόν, εδώ θα το πάρουμε ολόκληρο. Εδώ λέει μόνο ΠΑΟΚ. Ωραία, παίρνουμε και εδώ την οδό Αριστοτέλους. Αριστοτέλους είναι αυτή. Συγγνώμη, Αμίντα και Αριστοτέλους. Εδώ που είναι στη Δημοτική Αγορά. Σήμερα Σάββατο κινήθηκε πολύ η αγορά σήμερα και το σούπερ μάρκετ εδώ πέρα.
κόσμος πηγαίνει για, για ψώνια. Λέει, παλιά ψάχναμε για αγάπη, τώρα για Wi-Fi. Πολύ καλό μήνυμα. Πολύ καλό. Καρδιά, καρδιά. Λοιπόν, από εδώ βγάζει ο Ολυμπιάδος. Με τα πόδια έχει κάτι δρομάκια, νομίζω, παλιά. Ωραία, αυτό το σπίτι το παλιό το είδαμε, παιδιά. Από την οδό Αμίντα που ακόμα είδατε και σήμερα και στην οδό Αμίντα κυκλοφορεί ο κόσμος. Πηγαίνουν, έρχεται. Είναι μια οδός που ανεβοκατεβαίνουν. Γεια σου, Ελένη. Κατερίνα, συγγνώμη. Η φίλη μας η Κατερίνα είναι εδώ. Κοντιματικά αγορά Καβάλας. Και αυτός εδώ ο ακάλυπτος χώρος. Ας πάρουμε και αυτό το σπίτι εδώ για τελευταία φορά να το δούμε. Λοιπόν, κατεβαίνουμε την οδό Αμίντα. Κατσαρίδα. Ωραία, δημοτική αγορά. Να τερματίσουμε όλη την οδό Αμίντα που βγάζει στην Ομόνια και μετά θα μπούμε από τη στοά του Νότη για να πάμε στο όλη την οδό Δοϊράνης. Εδώ πέρα. Εδώ ρίξτε τα πολιτικά σκουπίδια στις εκλογές της 28ης Μαΐου. Ελλήνων Συνέλευση ψηφίστε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και εδώ σκλάβε, σκλάβε Έλληνα πολίτη. Σκλάβε Έλληνα πολίτη, μην ψηφίζεις. Ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΚΚΕ. Αυτοί σε πρόδωσαν όλοι. Τα 600 δις του Αρτέμις Σόρο είναι στους κρατικούς προϋπολογισμούς Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. 20.000 ευρώ σε κάθε Έλληνα πολίτη. Για άμεση ανακούφιση στήριξη. Ολοσχερής αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Εξάλληψη της ανεργίας. Αυτά μόνο με την Ελλήνων Συνέλευσης. Εδώ είναι η πιάτσα ταξί, από εδώ είναι η οδός Ολυμπιάδος, με τα κάρβουνα εδώ πέρα. Όποιοι ενδιαφέρονται για κάρβουνα, παραδοσιακά κάρβουνα, εκεί πέρα. Οδός Ολυμπιάδος, εδώ τα καρτσάκια για τον Μασούτη. Λοιπόν, και πάμε να τερματίσουμε την οδό Ολυμπιάδος. Εδώ είναι το ΚΕΠ, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Λοιπόν, αφήνουμε την οδό Ολυμπιάδος που είδαμε εκεί πέρα. Λευκή νύχτα, 5 Μαΐου 23, μάλιστα. Λευκή νύχτα, μαύρη αγορά. Εδώ η δημοτική αγορά. Είπαμε εδώ πέρα να η κάδη για τις εκλογές, παιδιά, είναι άδεια η κάδη. Γεμίσε τους με ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, Πασό, Κινάλ και ΚΚΕ. Και Μέρα 25 και Βελόπουλος, όλα τα κόμματα. Όλα στους κάδους, παιδιά, δεν πάει άλλο. Τα ταξί εδώ πέρα, η οδός Αμίντα, η οδός Καράνου εδώ πέρα. Καράνου. Και να φύγει λίγο το αμάξι, να δούμε, πάρουμε λίγο την οδό Καράνου. Ωραία. Και συνεχίζουμε με την οδό Αμίντα. Ωραία, εδώ πέρα. Και να πούμε λίγο και κάτι ακόμα. Εδώ πέρα παλιά ήταν τα σιδηρουργία. Εκεί πέρα, παιδιά. Εκεί πέρα ήταν τα σιδηρουργία, κάνανε ηλεκτροκολλήσεις στην οδό Καράνου. Εδώ ένα καπνομάγαζο παλιό έχει ακόμα. Λοιπόν, σακμπάρα, λοιπόν. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα και εδώ έχει ένα στενάκι που βγάζει στην δημοτική αγορά. Ας πάμε λίγο να το δούμε. Εδώ τι είναι, κινέζικα. Κινέζικα, αλλά αυτά τα λουλούδια, παιδιά, είναι ψεύτικα. Δεν σας τα αφιερώνω. Μόνο αληθινά λουλούδια σας αφιερώνει το Χολίδης Channel. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Εδώ Ιόνος Δραγούμη. Ιόνος Δραγούμη. Εδώ είναι το κοκοτσάδικο. Όχι, σε πέστανε. Προσοχή. Λοιπόν, το φούρνο στο στάχι. Και εδώ είναι, α ναι, κάνουν τέτοιο, ανακαίνιση εδώ πέρα το γωνιακό αυτό, το μαγαζί. Εδώ σε Φιλότα, Φωτήλα, πώς λέγεται, Φωτήλα 4, εδώ η δημοτική αγορά. Και πάμε τώρα, αφού το είδαμε λίγο και την οδό Ιόνος Δραγούμη, πάμε να τερματίσουμε την οδό Αμίντα. Και αυτό εδώ το καπνομάγαζο, κάπου εδώ πέρα, παιδιά, έχει ένα καπνομάγαζο που κάει και, πιο πέρα, αριστερά, στην οδό Ολυμπιάδος. Εδώ πέρα νομίζω κάει και ένα καπνομάγαζο. Τέλος πάντων, και από εδώ νομίζω μας βγάζει από εκεί στην οδό Αμίντα. Λοιπόν, Λινό. Σκλαβενίτης, σκλάβε Έλληνα πολίτη. Πολύ ωραία εικόνα αυτή. Σκλάβε Έλληνα πολίτη, μη ψηφίζει τα κόμματα. Γίνει κυρίαρχος με την Ελλήνων Συνέλευση. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, τους δοκιμάσαμε όλους. Φτάνει πια. Αμίντα, ωραία. Πήγαμε και αυτήν την πάροδο εδώ πέρα που μας έβγαλε στην οδό Ιόνος Δραγούμη. Και πάμε τώρα να τερματίσουμε την οδό Αμίντα. Η παράλληλη από εδώ είναι η Δοϊράνης. Παγίδες εδώ πέρα. Τι έχουμε δει. Αθλητικά παπούτσια. Να, το στενάκι εδώ μας έβγαζε. Για πάμε λίγο να το δούμε. Όσοι δεν γνωρίζουν από Καβάλα αυτά τα στενά δρομάκια. Να. Κοιτάξτε, η πάροδος που πήγαμε προηγουμένως
Αν ερχόμασταν από εδώ, θα μας έβγαζε εδώ. Εδώ. Ας δούμε λίγο και αυτό το καφεμάγαζο το παλιό από εδώ πέρα. Κοιτάξτε. Και την είσοδο, κάτι ήταν εδώ πέρα, παλιά μπαράκι, κάτι ήταν, παιδιά. Και αυτό εδώ πέρα, άφησε σουλίδι, όπω τα παπούτσια. Έχει μια μυρωδιά εδώ, παιδιά. Σαν να αφοδεύουν κάποιοι εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε και από αυτό το στενάκι. Εδώ Σαμίντα. Και τερματίζει εδώ η οδό Σαμίντα. Εδώ, αυτή εδώ είναι η πλατεία μας, τα ταξί μας τα άσπρα. Ωραία, εδώ καφέ, τι έχει. Και να δούμε την οδό Αμίντα που μόλις την τελειώσαμε. Ωραία, από εδώ κατεβαίνουν η οδό Αμίντα. Σήμερα ανοιχτή αγορά, παιδιά. Σάββατο 29, το προβλήτη και το μελελούδι. Σάββατο 29 Απριλίου 2023. Εδώ η οδός Ομονίας, έκλεισε ο Ανανιάδης, έκλεισε. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι εδώ η πλατεία μας. Η πλατεία μας, πάμε τώρα να δούμε λίγο και την οδό Δοϊράνης, η οποία είναι αυτή η οδός Δοϊράνης και βγάζει μέχρι το 180. Πάμε λίγο να το δούμε. Από εδώ αρχίζει η οδός Δοϊράνης. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εδώ είναι ο κόσμος. Δοϊράνης. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, από εδώ αρχίζει η οδός Δοϊράνης. Δεν θα πάμε και θα ξαναρθούμε, θα το περάσουμε μια φορά την κάθοδο. Λοιπόν, άρα μπαίνουμε από τη στόα του Νότη και βγαίνουμε Καράνου και Δοϊράνης. Παιδιά, σήμερα Σάββατο, είναι μεσημέρι τώρα, έκλεισε η αγορά. Γι' αυτό δεν έχει τόσο κίνηση. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα μπούμε τώρα. Θα μπούμε τώρα από την οδό. Από την οδό. Στοά του Νότη. Θα μπούμε από τη Στοά του Νότη, παιδιά. Μπαίνουμε από τη Στοά του Νότη για να μπούμε στην οδό Καράνου. Ωραία. Εδώ κοιτάξτε, παιδιά, πολυκατοικία αυτά. Παλιά δεν ήταν έτσι. Ήταν εδώ πέρα παλιά οικίματα και χτίστηκαν. Ωραία, εδώ είναι η οδός Καράνου, γιατί είναι η στοά του Νότη. Η στοά του Νότη που μας βγάζει εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ, αν θέλετε φτηνό ρεύμα, παιδιά, εδώ πέρα. Στο φίλο τον Κώστα τον Ποδάρα, εδώ πέρα. Φτηνό ρεύμα. Φτηνό ρεύμα, πάτε. Λοιπόν, εδώ. Και κοιτάξτε, παιδιά, πολυκατοικία εδώ στη Στοά του Νότη. Το πέρασμα τσιπουράδικο. Όποιος ενδιαφέρεται, τσιπουρομεζέ λέει με 3 ευρώ. Αχα. Να το έχετε στα υπόψη σας εδώ, Τσιπουράδικο. Ωραία. Εδώ Καράνου. Καράνου. Αρχίζει από εδώ πέρα, από το άγαλμα του Άτλαντα. Εδώ είναι η Στοά του Νότη. Πάμε λίγο να πεταχτούμε να δούμε το άγαλμα του Άτλαντα. Εδώ, Γαλλικής Δημοκρατίας. Ωραία, Γαλλικής Δημοκρατίας από εδώ πέρα που κατεβαίνει και τα αυτοκίνητα σήμερα Σάββατο κατεβαίνουν. Από εκεί πάει για Καμάρες, το πρώην δικαστικό μέγαρο και να δούμε λίγο αυτό το άγαλμα του Άτλαντα εδώ πέρα. Κοιτάξτε, σας αφιερώνω ο Άτλαντας, το άγαλμά του εδώ στην Καβάλα, κοντά στο κάστρο, οδός Ομονίας και Γαλλικής Δημοκρατίας που κατεβαίνει. Πάμε λίγο Καράνου τώρα, θα συναντήσουμε την οδό Δοϊράνης και να την πάμε ως το τέρμα, ως την παραλία. Ως την παραλία που θα τερματίσουμε εκεί στα παλιά ψαράδικα. Εδώ και σημαία. Παιδιά, η κλωστοϊφαντουργία θα γνωρίσει μεγάλες στιγμές, παιδιά. Η κλωστοϊφαντουργία με Ελλήνων συνέλευσης. Πόσα χρήματα θα πέσουν για ανάπτυξη στην Ελλάδα. 2,3 παιδιά. 2,3-300 δις. Για όλους τους Έλληνες πολίτες. Ελλήνων συνέλευσης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ περιμένει την Ελλάδα. Τα πολιτικά σκουπίδια, μπράβο σας, έτσι, να τα βάζετε, να γεμίζουν οι κάδοι. 21 Μαΐου να είναι γεμάτοι οι κάδοι, παιδιά, και οι μπλε και οι πράσινοι και οι κόκκινοι με τα πολιτικά σκουπίδια. Δεν πάει άλλο αυτό που ζούμε. Δεν πάει άλλο αυτό. Μας φέραν σε αυτή την κατάσταση τα κόμματα. Ενώ το έθνος τώρα συστάθηκε. Και συστάθηκε το έθνος με 4 περιουσίες. Δείτε, παιδιά, τις 4 περιουσίες του έθνος. Δείτε τις 4 περιουσίες του έθνος. 1. Ανατολή. 2. Τα 600 δις. 3. Τα 2,3 για τους Δήμους. Από εκεί θα αναπτυχθεί η κλωστοϊφαντουργία, όπως είπαμε. Και 4. Ποιο είναι το 4. Τα 100 δις για το τάφικη σήμα. Εδώ από τη δημοτική αγορά Καβάλας, ο οδός Καράνου, τα σιδεράδικα που σας δείχαμε και προηγουμένως, ο οδός Καράνου με το άγαλμα του Άτλαντα, εκεί στην γωνία που είδαμε. Και πάμε τώρα τη οδός Δοϊράνης. Εδώ τελειώνει η οδός Δοϊράνης, αρχίζει από κάτω λίγο παραλία.
Πάμε να δούμε, να σας δείξουμε και εδώ τα υπέροχα λουλούδια. Στην οδό εδώ, Ιράνης. Πανέμορφα λουλούδια. Α, είναι αυτά τα λουλουδάκια όπως είδαμε στην οδό Αμίντα. Κοιτάξτε παιδιά, υπέροχα λουλούδια εδώ στην οδό εδώ, Ιράνης. Πολύ ωραία. Εντάξει, μόνο διαφήμιση. Πανέμορφα λουλούδια εδώ πέρα, στην οδό εδώ, Ιράνης. Πολύ ωραία. Ωραία. Και πάμε τώρα να τερματίσουμε όλη την οδό. Α, έχει και λεωφορείο, παιδιά. Περνάνε και τα λεωφορεία. Εδώ, όπως είστε, κλειδιά. Να, έχει κλειδαράδες εδώ πέρα. Έναν, δύο. Έτσι, ηλεκτρονικά τσιγάρα. Νομίζω δύο ήταν εδώ πέρα κλειδαράδες. Δύο και έκλεισε ο ένας. Κάτι τέτοιο έμαθα. Λοιπόν, βγήκαμε. Αυτή είναι η συνέχεια του οδού εδώ, Ιράνης. Πλατεία, οδός Ομονίας. Εκεί. Και αυτή είναι η οδός Ιράνης που είναι το τέρμα της. Ωραία. Κατεβαίνουμε την οδό. Εδώ ο Ιράνης. Ας περάσουμε, δεν πέρα από τη διάβαση. Δεν πειράζει, από τη διάβαση εσείς, ε. Τη διάβαση εσείς. Καμάρες. Καμάρες και κοιτάξτε τώρα τι θα σας είναι. Οπ, ένας γλάρος. Ένας γλάρος και πίσω οι καμάρες. Πολύ ωραία εικόνα αυτή. Πολύ ωραία εικόνα με το γλάρο και τις καμάρες. Ω, τέλεια, τέλεια. Απολαύστε, παιδιά. Κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα από την οδό, Ομονίας. Ο Ιράνης, ναι, έχει κίνηση, παιδιά, σήμερα. Σάββατο 29. Απριλίου 2023. Κινείταν και πέρασε 2 η ώρα, παιδιά. Κοιτάξτε ο κόσμος. Κοιτάξτε. Από εκεί πάνω, παιδιά, είχε μια κάμερα. Εκεί. Όταν ήταν, παιδιά, οι συγκεντρώσεις του Παπαδρέου και του Μητσοτάκη, εδώ πέρα στην πλατεία, από εκεί πάνω είχε κάμερα που έπαιρνε όλη την πλατεία. Λοιπόν, εδώ πέρα ήταν το προπουζίδικο του Άθρων του Μελελούδη παλιά. Θυμάστε, και έγινε καφέ. Πόσα καφέ γίνανε εδώ πέρα στην Καβάλα. Εδώ Ιράνης και Ψαρών. Ποια είναι αυτή, νομίζω, Ψαρών. Συνεχίζουμε. Πλατεία εκεί. Πλατεία Καβάλας. Η τράπεζα της Ανατολής. Δεν είναι εθνική τράπεζα. Μέσα είναι συγχωνευμένη η τράπεζα της Ανατολής. Κακώς τη λένε εθνική τράπεζα. Πρέπει, το μεγαλύτερο πλούτο τον έχει η Ανατολή που είναι μέσα συγχωνευμένη. Δεν υπάρχει ΦΕΚΑ καθάρισης. Δεν είναι εθνική τράπεζα αυτή. Είναι τράπεζα της Ανατολής, παιδιά. Γιατί είναι συγχωνευμένη μέσα στο Μυρμήγκι. Αυτή είναι η Μυρμήγκι. Μέσα τη είναι ο ελέφαντας. Η τράπεζα της Ανατολής. Γνωρίζουν αυτοί που πρέπει. Αυτοί που πρέπει, παιδιά, γνωρίζουν. Πολύ ωραίες εικόνες εδώ. Σας δίνω, παιδιά, από την Καβάλα με τα Περιστέρια. Ωραία, εδώ τα παλιά τα κτίρια. Στην οδό Δοϊράνης. Δοϊράνης και Ψαρών. Νομίζω και ποια άλλη είναι, Ίδρας. Η Ίδρας είναι εκεί πέρα κάτω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Α, και εδώ, αυτό το παλιό το κτίριο με τα Ακροπολία. Α, υποψήφιος δήμαρχος εδώ. Ο Χρυσανίδη, θες να γίνεις καταπιστωμένος δέκτης. Ο Δήμος Καβάλας δικαιούται 12 με 18 δις. Γιατί δεν το λες? Γιατί δεν λες τα χρήματα του έθρου στην Παγκόσμια Τράπεζα? Ε, άμα θέλεις, ναι, να σε ψηφίσουμε, Χρυσανίδη, που θες να κατεβείς και δήμαρχος, πες για τα Παγκόσμια Ταμεία, για τα καταπιστώματα που δικαιούται ο Δήμος 12 έως 18 δισεκατομμύρια. Γιατί δεν το λες? Ε, πες το, επειδή το λέει ο Σόρας, να μην σε χαρακτηρίσουν ότι είσαι του Σόρα. Και, παιδιά, πάντα εδώ όταν περνάω. Δείτε και αυτό το κτίριο εδώ πέρα παλιά. Πάντα εδώ τα περνάω, έρχομαι σε αυτή τη βρύση εδώ να πιω νερό. Αλλά τώρα κοιτάξτε, πολύ λίγο το νερό. Οπό. Πολύ λίγο το νερό. Δηλαδή, κοιτάξτε αυτή τη βρύση χωρίς κλειδί. Μόνο τρέχει. Και εδώ μπορούμε να πούμε το τραγουδάκι εκείνο. Το τραγουδάκι εκείνο που λέει τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Τρέχει το νερό στα βλάκι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ την Καβάλα και αυτό το κυπαρίσι. Ακόμα ένα κυπαρίσι. Εδώ οι γλάροι, παιδιά, κάνουν μπάνιο οι γλάροι. Πάνε, παιδιά, κάνουν μπάνιο οι γλάροι, γλάροι. Αυτό το παλιό το κτίριο εδώ πέρα της εμπορικής και μετά της Alpha Bank. Εδώ ο κόσμος κάθεται στα παγκάκια. Να σας δώσουμε μια άλλη πολύ ωραία εικόνα της πόλης μας. Με αυτά τα μόβ τα λουδάκια. Κοιτάξτε, παιδιά. Κοιτάξτε, ωραία εικόνα. Με μόβ λουλουδάκια το κτίριο της πρώην εμπορικής και Alpha Bank. Ωραία, η πλατεία σας την αφιερώνουμε και εδώ το παλιό το κτίριο. Το παλιό το κτίριο με τα Ακροπολία που ήταν εδώ πέρα και το προπολίτικο του που λεγόταν Τσιρκινίδης, όχι. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα που είχε εδώ. Προπολίτικο. Από τάφ λεγόταν. Η οδός Ίδρας είναι αυτή η Ίδρας. Κρεοπολία και εδώ και ένα το προποζήτικο του Τσιρ. Από Τσιρ. Γράψτε το στο σχόλιο κάτω. Όποιος δεν θυμάται το Κρεοπολίο, να το γράψει κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, εδώ ο οδός Δοϊράνης.
Λευκή νύχτα, μαύρη αγορά. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα και δεν κόβουν οι άλλοι αποδείξεις, οι καταστηματάρχες να μην. Για να κλέψουν ΦΠΑ. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Τι λευκή νύχτα, μαύρη αγορά. Αυτό συμβαίνει. Δεν έχει ο κόσμος χρήματα. Και οι καταστηματάρχες δεν δηλώνουν τις πράξεις για να μην πληρώσουν ΦΠΑ. Να είναι αρνητικοί στο ΦΠΑ. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, το άγαμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η τράπεζα της Ανατολής από πίσω και η οδός του Ιράνης εδώ πέρα που τερματίζει εδώ. Εδώ είναι το 18, το λεγόμενο 18 με τον κόσμο και ο οδός του Ιράνης είναι αυτή εδώ πέρα, τερματίζει εδώ, εδώ Ιράνης. Θα σας βάλω τώρα παιδιά, άδειο το 18 σήμερα, γιατί. Πώς και έτσι είναι άδειο σήμερα Σάββατο, κανονικά έπρεπε να είναι γεμάτο. Με τέτοιο ήλιο ρε παιδιά, έπρεπε να είναι γεμάτο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Οπα, έλα. Έλα, θα έρθεις. Έλα. Έλα, θα έρθεις, βρε. Έλα. Δεν θέλει. Μερικές αγαπησιές έρχονται αμέσως στη χούφτα μου και χαϊδεύονται από μόνες τους. Αυτή δεν ήθελε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι το λιμάνι της Καβάλας και εδώ τερματίζει ο οδός Δοϊράνης. Γάτο Δοϊράνης, λοιπόν. Και εδώ πέρα τώρα θα σας βάλω παιδιά ένα βιντεάκι. Εδώ πέρα παιδιά έρθει ο Μητσοτάκης. Πριν λίγες μέρες, εδώ τέλη Απριλίου, είχε έρθει παιδιά εδώ ο Μητσοτάκης και απέναντι ήταν η απολυμμένη των λοιπασμάτων. Εδώ πέρα. Και ακούστε οι γιουχαρίσματα, θα σας βάλω το αρνητικό το βίντεο. Γιατί το καλό είπαν οι εργαζόμενοι στα πετρέλαια και στα λοιπάσματα. Εξέφρασαν εδώ πέρα τις δικαστικές αποφάσεις που είχαν με τον Λαβρεντιάδη. Στον κύριο Μητσοτάκη είπε: λέει, θα το δω. Θα δω τις δικαστικές αποφάσεις. Άστα Μητσοτάκη, τελείωσες. Τελείωσες. Τα 600 δις είναι στον κρατικό προπολογισμό. Εργαζόμενοι στα πετρέλαια και στα λοιπάσματα, η μόνη σας λύση είναι η Ελλήνων Συνέλευσης. 20.000 ευρώ σε κάθε ένα πολίτη, εξάλληψη της ενεργείας, δωρεάν ρεύμα, νερό και κοινωνικά αγαθά, ολοσχερής αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Θα θέλετε Ελλήνων Συνέλευσης. Αφήστε το Μητσοτάκη εδώ πέρα και ακούστε, παιδιά, θα κλείσουμε με τα γιοχαρίσματα. Με τα γιοχαρίσματα θα βάλω του Μητσοτάκη που δέχτηκε εδώ πέρα πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά θα βάλω τη λύση για τους υπαλλήλους των λοιπασμάτων και των υπαλλήλων των πετρελαίων εδώ πέρα της Energian. Θα δείτε παιδιά τη λύση σας στο τέλος του βίντεο. Τα 600 δις και τα χρήματα για τους Δήμους. Οι περιουσίες του έθνους είναι τεράστιες και σας στέλνουμε κοντά μας. Ορίστε. Πάρτε τώρα τα γεωχωρίσματα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτό εδώ το σημείο πριν λίγες μέρες. Φάτε τον. Ευχαριστώ για αυτή στην πόλη των ομαδικών απολύσεων. Έχουμε παράπονα και από εσάς τον ίδιο. Εμείς έχουμε ξανασυναντηθεί. Το πρόβλημα είχαμε συναντηθεί στην Ξάνθη. Αμέσως μετά τη συνάντησή μας και παρά τη δέσμευσή σας ότι θα ασχοληθείτε ο ίδιος προσωπικά με ένα θέμα που καλά γνωρίζατε, το είχατε αναφέρει και από το βήμα της Βουλής ως αντιπολίτευση για το σκάνδαλο μιλούσατε ΔΕΠΑ Λαβρεντιάδη και για να χρησιμοποιήσω τις εκφράσεις του κυρίου Χατζηδάκη. Μιλούσατε για καραμπινά το σκάνδαλο, αυτά είναι τα λόγια που ο ίδιος χρησιμοποιούνται. Αμέσως μετά τη συνάντησή μας και παρά τη δέσμευσή σας, προχωρήσαν οι ομαδικές απολύσεις. Προχωρήσανε, οι οποίες ακυρώθηκαν στα δικαστήρια και ξέρετε γιατί. Γιατί το Υπουργείο Εργασίας είχε δώσει την έγκριση να πραγματοποιηθούν, πρώτη φορά συνέβη αυτό στα χρονικά, και αρνήθηκε να ελέγξει το φάκελο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, κύριε Πρωθυπουργέ, να απολυθούν οι οικογένειες όλων των λοιπασμάτων. Το ενέτη 2020 με ισολογισμό που κατέθεσε η εταιρεία για το 2014. Γνωρίζω ότι είναι μια υπόθεση εξαιρετικά η κυβέρνησή σας. Και πάρα πολύ πονεμένη. Αλλά γνωρίζω ότι εμείς δεν μπορέσαμε ακόμα να δώσουμε λύση. Ποτέ δεν πήραμε όμως ούτε και απάντηση από εσάς.
Σας καλωσορίζω στην παρουσίαση ατράνταχτων στοιχείων και αποδείξεων των προσφορών του Αρτέμις Ώρα στο κυρίαρχο έθνος των Ελλήνων. Και ενώ όλα φαντάζουν δυσίωνα, το 2012 τον Σεπτέμβρη, ο Έλληνας Αρτέμις Ώρας καταθέτει 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας, με απλά λόγια στο έθνος των Ελλήνων, με σκοπό την αποπληρωμή του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους. Τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου είναι χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συγκεκριμένα του Τμήματος Οικονομικών με το όνομα US Treasury. Ο Αρτέμις Ώρας είναι νόμιμος και πλήρως εξουσιοδοτημένος κάτοχος και δικαιούχος των εν λόγω συναλλαγματικών. Με πλήρες σε ισχύ πληρεξούσιο, το οποίο είναι ανέγκλητο, διαρκείας και διατηρεί με τα θανάτια και κληρονομική ισχύ. Όλα τα νοτέρω επικυρώνονται στην οθόνη αποτύπωσης εμπορικών συναλλαγών της Αμερικής με το όνομα UCC, με παγκόσμια ισχύ. Το UCC είναι αναγνωρισμένο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αμερικής ως τράπεζα και οι εκτυπώσεις από την οθόνη τους αναγνωρίζονται ως τραπεζική απόδειξη και οι συναλλαγματικές των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως επιταγή πληρωμής. Αδιαφυσβήτητα λοιπόν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ του ελληνικού έθνους. Εδώ βλέπουμε τη νομική γνωμάτευση της κατάθεσης. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία διαμαρτυρία ή αντίρρηση ή ένσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την εγχώρηση, μεταφορά και πίστωση των 600 δισεκατομμυρίων και η πράξη θεωρείται λήξασα. Οι συναλλαγματικές είναι νόμιμες και επιβεβαιωμένες, σε πλήρη ισχύ και αξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία για τους σκοπούς της χρηματοδότησης. Στην προκειμένη περίπτωση για την αποπληρωμή δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, χωρίς να μπορεί να προκληθεί ποτέ οποιαδήποτε νομική συνέπεια ή εμπλοκή με οποιονδήποτε τρόπο. Οι δύο όροι του Αρτέμις Ώρα είναι οι όροι που θα έθετε ο κάθε χέφρον Έλλην. Λογιστικός έλεγχος και απόδοση ευθυνών. Ο φάκελος με όλα τα επίσημα έγγραφα και την πιστοποίηση της κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων πήγε σε όλους τους αρμόδιους επίσημους φορείς, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα όλοι γνωρίζουν. Το Υπουργείο Οικονομικών κάνει μια ανεπίσημη ανακοίνωση μέσω διαδικτύου. Ο Αρτέμις Ώρας μετά την ανεπίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλει εξώδικα και υποβάλλει για ακόμα μια φορά επισήμως την πρόταση των 600 δισεκατομμυρίων προς την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζοντάς τους την υποχρέωσή τους να την ελέγξουν προτού την απορρίψουν ή τη χλεβάσουν. Την εξώδικη δήλωση κοινοποιεί και στον εισαγγελέα του Αριουπάγου αλλά και στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η απραξία των θεσμών κάνει τον Αρτέμις Ώρα, ορμόμενος και από την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, να κοινοποιήσει νέα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, με αίτημα τη συνάντησή τους εντός 48 ωρών. Η απάντηση ήρθε από τον Πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ο οποίος δηλώνει αναρμόδιος. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά. Αποδέχεται απευθυνόμενο στον Αρτέμις Ώρα και στον δικηγόρο του κύριο Παπαδάκη ότι έλαβε την πρόταση χρηματοδότησης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παραπέμπει την υπόθεση στους επίσημους μηχανισμούς του κράτους, που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εδώ βλέπουμε και το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου με αριθμό πρωτοκόλλου. Το ότι οι μηχανισμοί του κράτους δεν εκτελούν τις διαδικασίες κάνει τον Αρτέμις Ώρα να στείλει νέα πρόσκληση στις 7 Νοεμβρίου του 2012 για συνάντηση προς τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενημερώνει παράλληλα με επιστολές τα μέλη όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων καθώς και όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές. Αφού δεν έλαβε καμία απάντηση από κανέναν πολιτικό φορέα, ο Αρτέμις Ώρας προχώρησε και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του Αντωνίου Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Φωτίου Κουβέλη, του Ιωάννη Στουρνάρα, του Κάρολου Παπούλια, άπαντων των αρχηγών των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, άπαντων των Ελλήνων βουλευτών και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Μηνυτήρια αναφορά για εσχάτη προδοσία
παράβαση καθήκοντος και κακουργηματικής απιστίας. Εκπρόσωπος της πολιτικής σκηνής, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μηνύει τον Αρτέμη Σόρα για διασπορά ψευδών ειδήσεων σε σχέση με τα 600 δισεκατομμύρια, για ανησυχία λαού και κατάλυση του πολιτεύματος. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου του 2013 στα δικαστήρια της Ευελπίδων, παρουσία εκατοντάδων Ελλήνων πολιτών. Η δικαστική απόφαση καταπέλτης για το κράτος που σκύβει το κεφάλι στις ορέξεις των επικυρίαρχων τραπεζιτών τοκογλύφων. Αθώος ο Αρτέμης Σόρας. Αποδείχτηκε ότι ο Αρτέμης Σόρας, δυνάμει αμετακλήτου πληρεξουσίου, την χάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άλλη μία αδιαμφισβήτητη απόδειξη στα χέρια των Ελλήνων. Σε συνέχεια βλέπουμε την πιστοποίηση μέσα από τη δικαστική απόφαση της επικύρωσης ύπαρξης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων με ακριβείς λεπτομέρειες. Το δικαστήριο επικυρώνει τη γνωστοποίηση του φακέλου των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς όλους τους θεσμούς και τονίζει ότι έλαβε όλα τα σχετικά με την κατάθεση νομιμοποιητικά αποδεικτικά και επικυρώσεις που έγιναν με το Αμερικανικό Δημόσιο καθώς και τα αποδεικτικά κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων στην Τράπεζα του Καναδά. Επομένως, αθώος ο Αρτέμης Σόρας. Τα 600 δισεκατομμύρια είναι πλέον του ελληνικού έθνους. Επειδή ωστόσο μετά την ακρόαση και τα αποδεικτικά έγγραφα δημιουργήθηκαν στο δικαστήριο υπόνοιες για τέλεση αδικημάτων από τρίτα πρόσωπα, η δικογραφία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση για τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτος διοκόμενων αδικημάτων. Στις 19 Μαρτίου του 2015, το Υπουργείο Οικονομικών και ο Γιάννης Βαρουφάκης ενημερώνονται εξοδίκως για τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενήμερη λοιπόν και η νέα κυβέρνηση. Ο Αρτέμης Σόρας στο εξώδικο ανακοινώνει την άρση των δύο όρων προκειμένου να διευκολύνει περισσότερο τη διαδικασία, παρόλα αυτά η κυβέρνηση και όλος ο κρατικός μηχανισμός παραμένουν αμέτωχοι. Σήμερα εκδικάζεται η μήνυση που είχε καταθέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης εναντίον του επιχειρηματία Αρτέμη Σόρα και της ομάδας του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με ομόλογα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ μπορούν να σώσουν την Ελλάδα από το χρέος. Αυτή την ώρα στο δόλιο καταθέτουν δύο τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν έρθει από τον Καναδά και από τις καταθέσεις τους φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι τα χρήματα υπάρχουν. Δεν πέραμε και στο μνημόνιο, Νίκο, τα ξέρεις πολύ καλά. Το 2009 που έχουν πέσει τώρα μέσα στο ελληνικό κράτος 600 δισεκατομμύρια, θα είχαμε πάει σε χρονοκοπία σίγουρη το 2009. Θα πηγαίναν την επόμενη μέρα συνταξιούχοι και μισθωτοί και θα πηγαίναν στις τράπεζες και θα λέγανε στάση πληρωμών. Δεν υπάρχει μία και δεν υπήρχε μία τότε. Αυτό βρήκε ο Παπανδρέου, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε και δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Ο κύριος Σόρας στέλνει και μία μήνυση στους 300 βουλευτές και τους λέει, και σε μένα δηλαδή, ναι, και λέει: κύριε, εγώ σας πηγαίνω για εσχάτη προδοσία και για κακουργηματική απιστία. Υπογράφω ότι το παρέλαβα. Ναι. Τι πρέπει να κάνω, να το πάω στη Βουλή. Ελάτε να μας πείτε σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι σήμερα. Από τότε περάσανε μήνες ολόκληροι και δεν πήρα καμία απάντηση. Η απόφαση γίνεται απόπλακα για αυτούς. Η σημερινή απόφαση δηλώνει ότι έχεις τα λεφτά σου στο λογαριασμό σου, τα έχεις όλα. Γιατί δεν πήρατε ένα 600? Αφού σας τέλειωσα. Γιατί δεν τα πήρατε? Είχατε άλλο σχέδιο? Τι άλλο σχέδιο, δεν ψάχνατε για λεφτά? Σήμερα ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα για την Ελλάδα μας. Και επίσης αποδείχτηκαν τα ομόλογα, αποδείχτηκαν τα πάντα. Ήταν εδώ οι τραπεζίτες. Κύριοι, είστε τα βάνη. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Εσείς τα έχετε όλα. Δεν τα έχετε. Και τα χρήματα είδατε, ακούστηκε στο δικαστήριο. Είναι κατατεθειμένα στο δικό σας λογαριασμό, στην ελληνική δημοκρατία. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι, αυτή την αθώωση πήρατε σήμερα. Αυτή τη βούλα την έχετε. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσει αυτό τώρα. Άρα, Έλληνα, εσύ είσαι κυρίαρχος. Δήλωσε το εγγράφος και απέτησε με την εντολή σου τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι πλέον δικό σου περιουσιακό στοιχείο. Εσύ είσαι το κυρίαρχο έθνος. Η υπογραφή σου έχει νομική ισχύ. Συνένωση Ελλήνων απανταχού της γέας. Η μόνη λύση.
2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ είναι ήδη εγκεκριμένα για Ελλάδα και Κύπρο. Ας δούμε λοιπόν τον ρόλο των δημάρχων και του Αρτέμις Ώρα σε όλο αυτό. Βλέπουμε λοιπόν τα έργα στους Δήμους και πώς αυτά ταξινομούνται σε τρεις κύριες ομάδες. ...325 μελέτες με 49.000 έργα έτοιμες προς υλοποίηση για όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τον απανταχού ελληνισμό. Ο Δήμος Ιεράπετρας, με πόρισμα από ομάδα εμπειρογνωμόνων, επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της χρηματοδότησης με εγγυητή τον Αρτέμις Ώρα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει την νομιμότητα των κινήσεων του Αρτέμις Ώρα, μετά από επερώτηση του Ιορδάνη Τζαμτζή στη Βουλή, ζητώντας να διερευνηθεί από τα σχετικά Υπουργεία η νομιμότητα της όλης δραστηριότητας. Ο Αρτέμις Ώρας επιδίδει εξώδικο στις 27 Μαρτίου 2015 στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη με κοινοποίηση στους Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Ιωάννη Στουρνάρα, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Τρόικα, στον Μπαράκ Ομπάμα, πρόεδρο της Αμερικής, στον αρχηγό της CIA και στον Βλαντιμίρ Πούτιν, πρόεδρο της Ρωσίας. Το θέμα του εξωδίκου είναι η κλίση για συντονισμό και εποπτεία, προκειμένου να πάρθουν κεφάλαια από τα παράγωγα του πλούτου των κληρονομικών ταμείων για το ελληνικό έθνος, τα οποία είναι ήδη εγκεκριμένα, με ποσό που ανέρχεται στα 2,3 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Αρτέμις Ώρας καλεί τον Γιάννη Βαρουφάκη ως Υπουργό Οικονομικών, που έχει το δικαίωμα εκ του θεσμικού του ρόλου να πράξει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να πιστωθούν τα χρήματα σε τράπεζα επιλογής του Υπουργείου με την απαιτούμενη ασφάλεια, με πλήρη διαφάνεια και ενώπιον εισαγγελικής εποπτικής αρχής. Δεξιά στην οθόνη μας τα εξώδικα κοινοποίησης στους υπόλοιπους θεσμούς. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα. Το μόνο που μένει είναι η συνένωση των Ελλήνων, δημιουργώντας έτσι τον μηχανισμό, νομικά και θεσμικά, για την υλοποίηση της τεράστιας αυτής χρηματοδότησης.